νοιάζει τίποτα αυτή η αδιαφορία. Αυτοί ξανοίγουν πότε είναι οι εκλογές. Εφιαλτική είναι η καθημερινότητα πολιτών με φόντο την κακή κατάσταση των ακροτικών δρόμων σε αρκετά χωριά και του Δήμου Ηρακλείου. Διαλούμε τα μάξα μας. Έχουν ρίξει καθόλου μετά. Έχουν ρίξει κάτι ψευχές. Διαμαρτύρομαι, ήταν και αυτοί μας εγγράφουν στα παλιά των παπούτσα. Έχει τελειώσει η σκυροδέτηση σε εκατοντάδες κυβικά μπετόν στις Βούτες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στις Ασίτες και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι οικισμοί. Την ίδια ώρα φροντίζουμε με τα δικά μας μηχανήματα να παρεμβαίνουμε για τον καθαρισμό της αγροτικής οδοποιίας. 4 χρόνια 100 κυβικά. 4 χρόνια 100 κυβικά. Πληρώνω με φόρους. Θα έρθουν, οφείλουν τα μπετά. Τα έργα, οι διαδικασίες, τα μηχανήματα δεν τα πληρώνει ο κύριος Αναστασάκης από το σπίτι του. Τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στον Άγιο Σύλλα με αγρότες να κάνουν λόγο για διαφορία από τους αρμόδιους και με τους ίδιους να αντικρίζουν, όπως λένε, μόνο ζημιά στα οχήματά τους. Προχθές πήγα να περάσω να κατέβω και κόντευα να τον πάρω. Από τότε που ήταν ο Κουράκης, μετά δεν ξανάδαμε εδώ πέρα. Να περιμένει τον Κουράκη να έρθει να φτιάξει το δρόμο. Αλλιώς δεν φτιάχνει το δρόμο. Και τώρα πώς απαντάτε στην ελιά σας. Που θα πάνε. Στραβά κατεβαίνουμε το κατάλαβα, έχουμε σπάσει τα μάξα. Όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Αγίου Σύλλα, ο Δήμος Ηρακλείου διέθεσε μηχανήματα στην περιοχή για ελάχιστες μέρες, σημειώνοντας μάλιστα ότι το μπετόν που έχει πέσει στην περιοχή τα τελευταία 4 χρόνια δεν ξεπερνά τα 100 κυβικά. Αυτές οι μέρες και οι ώρες που έκαναν τα μηχανήματα δεν επαρκούν, το είδατε. Επικοινωνία έτσι. Με τον αντιδήμαρχο δεν έχετε. Γενικά είναι ήρων. Γενικά είναι ήρων, αναποτελεσματικός και τον έχω προσκαλέσει και εκείνον και τον Δήμαρχο να έρθει να κάνει βόλτα στους αγροτικούς δρόμους. Αντιδράσεις τις οποίες χαρακτηρίζει ως αδικαιολόγητες ο Γιάννης Αναστασάκης. Στον Άγιο Σύλλα είναι αδικαιολόγητες νομίζω οι αντιδράσεις. Οι ανάγκες είναι ατέλειωτες σε όλο το Ηράκλειο, αλλά φροντίζουμε εμπράκτως με μια συγκεκριμένη εργολαβία να δώσουμε εκατοντάδες κυβικά μπετό και στον Άγιο Σύλλα. Επομένως δεν βλέπω το λόγο ανησυχίας. Αρθεί να ζητήξει ψήφου και να τη δώσουμε όλους. Έχει έρθει καθόλου από εδώ αντιδήμαρχος, από εδώ. Όχι, κανείς. Η τελευταία φορά τον Αναστασάκη τον βλέπω μόνο όταν τον δείχνουν τα κανάλια, όταν δείχνει τους δρόμους, τα πλακάκια του Ηρακλείου, τα δέντρα που θέλουν να ξεπατώσουν, δεν ξέρω τι. Τάξανε ότι θα μας δώσουν μερικά μπετά, τελικά δώσανε 100 κυβικά μπετό. Αυτά ήταν. Αυτά είναι στα 4 χρόνια. Μόνο στον Άγιο Σύλλα, οι ανάγκες για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων μεταφράζονται σε 1000 κυβικά μπετόν, σύμφωνα με γραπτό αίτημα της Μαρίας Κυπράκη. Οι δρόμοι μας θέλουν μπετά. Δεν θέλουν δηλαδή με ένα μηχάνημα να τις τρώσουμε έτσι και να τις παρατήσουμε. Είναι όλοι διαλυμένοι οι δρόμοι. Αλλά δεν είναι μόνο στους αγροτικούς. Αν πάμε μέσα στο χωριό να δείτε, έχουν τώρα 2 μήνες ανοίξει. Κάτι λάκους και έχουν ντακούνια 15 πόντι που προχθές εγώ βρει το δικό μου αμάξι στο γιο ταχύ, έτσι είχαμε ίσκα στο λάστιχο. Και ενώ οι δημότες εκφράζουν τους φόβους τους, ακόμη και για την ίδια τους η ζωή, λόγω της επικινδυνότητας των αγροτικών δρόμων, ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιήθηκαν σε ένα χωριό, αλλά και σε αυτές που θα δρομολογηθούν, μεταξύ αυτών, οι μισθώσεις ιδιωτικών μηχανημάτων στα τέλη του χρόνου. Και ακολουθεί η συμβασιοποίηση, εκτιμώ εντός του Νοεμβρίου ή το αργότερο το Δεκέμβρη, μία σειρά μισθώσεων μηχανημάτων που θα μας δώσουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για να παρεμβαίνουν ιδιωτικά μηχανήματα πια για τους καθαρισμούς αγροτικών δρόμων. Κάθε 2 χρόνια δεν με λάστιχα εδώ.